Διαβάζοντας την συμφωνία και συμβολιβόμενος και την Δώρα πολλές φορές και τους άλλους φίλους εδώ που είναι, πίσω από τις ωραίες λέξεις που είχε και έχει το κείμενο της συμφωνίας, στα λαμβάνοντας υπόψη, στο ενθαρρύνω, στο προτρέπω, υπάρχει η πραγματικότητα όμως των λέξεων και ρυθμίσεων που έχει αυτή η συμφωνία, η οποία δεν μπορεί να την κρύψει κανείς, όσο και επιμελημένα αν προσπαθεί να την παρουσιάσει στην κοινή γνώμη. Αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι ότι αυτό που συγκρούεται μέσα στην συμφωνία αυτή είναι ουσιαστικά δύο διαφορετικοί τρόποι να βλέπεις τον κόσμο. Ο ένας τρόπος είναι που η συμφωνία αυτή προσπαθεί να δει τον κόσμο με τα μάτια ότι τα προϊόντα, τα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα είναι απλά εμπορεύματα και έχουν εργασία, κεφάλαιο και επιχειρηματικό ρίσκο. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει η κοινωνία των πολιτών, ο προοδευτικός κόσμος, ο οποίος πιστεύει ότι μέσα στα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα, εκτός από αυτά, βρίσκονται και δύο άλλοι παράμετροι. Βρίσκεται η βιοποικιλότητα, όπου το περιβάλλον δηλαδή, ουσιαστικά το οποίο αναπτύσσουν τα προϊόντα αυτά. Μην ξεχνάμε ότι, για παράδειγμα, η χώρα μας είναι μέσα στις πρώτες χώρες του κόσμου μαζί με την Ιβηρική Χερσόνησο, που έχει τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα, και πάνω εκεί αναπτύσσεται στη βιοποικιλότητα αυτή αναπτύσσονται οι φυλές ζώων και τα είδη φυτών, και επίσης και ο τρόπος παραγωγής. Παραγνωρίζουν και τον τρόπο παραγωγής, τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής της φέτας, των κρασιών και των άλλων τροφίμων, των προϊόντων οικοτεχνίας. Αυτοί οι δύο παράμετροι απουσιάζουν από τις συμφωνίες αυτές. Γι' αυτό ακριβώς. Ή υποβαθμίζονται, θα έλεγα καλύτερα. Γι' αυτό ακριβώς, όταν ξεκίνησαν οι συμφωνίες από το 1994 με τη συμφωνία της Ουρουγουάη στην ΚΑΤ έως το 2011 στην Ντόχα, όπου προσπαθούσαν και τα βλέπαν ως εμπορεύματα, μειώναν απλά δασμούς, αυτό κάναν, μειώναν τους δασμούς για να αναπτύξουν το ελεύθερο εμπόριο. Δεν μπήκαν στον πυρήνα της σύγκρουσης. Το 2011 αντιληφθήκαν πολύ απλά ότι πρέπει να αντιμετωπίσουν και τις δύο αυτές παραμέτρους, που λέγεται βιοποικιλότητα μέσα στα προϊόντα, τα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα, και που λέγεται και παραδοσιακός τρόπος παραγωγής. Και έγινε η σύγκρουση αυτή ακριβώς που βλέπουμε σήμερα μπροστά μας. Μια σύγκρουση που η οποία εξελίσσεται από τη μια πλευρά έτσι, να έχουμε πολύ μικρές ρυθμίσεις, σαν τη συμφωνία για παράδειγμα, ό,τι αφορά ποσοτικά μεγέθη, αναφέρει απλά ότι βάζει χωρίς, μειώνει τους δασμούς και αυξάνει τις ποσοστώσεις με μηδενικούς δασμούς σε εξαγωγές βοδινού και χοιρινού κρέατος, μη ορμονούχων κρεάτων από τον Καναδά στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 9.500 τόνους που είναι σήμερα σε 130.000 τόνους, που σημαίνει θα έχει επίπτωση στο βοδινό το ευρωπαϊκό και στο χοιρινό ευρωπαϊκό κρέας. Ειδικά στο χοιρινό η χώρα μας είναι μεγάλη παραγωγός και θα έχει επιπτώσεις από αυτό. Και προβλέπει και αύξηση ποσοστώσεων με μηδενικούς δασμούς σε εξαγωγές στεροκομικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τον Καναδά από 13.000 τόνους σε 33.000 τόνους, δηλαδή με δυνατότητα μεγαλύτερων εξαγωγών στεροκομικών προϊόντων προς τον Καναδά. Σε αυτό η χώρα μας έχει περίπου 500 τόνους, να καταλάβετε. Σημαίνει ότι έχει δυνατότητες για παραπέρα να προωθήσει τις εξαγωγές της. Σε ό,τι αφορά τα ονομασίες προέλευσης που σας ανέφερα πριν, που έχουν αυτές τις δύο παραμέτρους, εκεί από τα 1.308 προϊόντα που έχει ΠΟΠ, ονομασίες προέλευσης γεωγραφικών ενδείξεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατοχυρώνει μέσα από τη συμφωνία αυτή μόνο 173 προϊόντα. Τα υπόλοιπα 1.000 τόσα προϊόντα είναι χωρίς κατοχύρωση και με μηδενική προστασία. Η χώρα μας έχει 100 προϊόντα ονομασίας προέλευσης στα αγροτικά προϊόντα και 40 κρασιά. Από τα 140 αυτά περίπου προϊόντα που έχει, κατοχυρώνει μόνο τα 16 προϊόντα. Και από τα 16 προϊόντα αυτά από τα οποία κατοχυρώνει και προστατεύει, η φέτα, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό προϊόν, είναι το σημαντικότερο από τη πλευρά κύκλου εργασιών που κάνει έτσι, έχει ένα μεγάλο μέρος από τις εξαγωγές, έχει κατοχύρωση με αστερίσκους ή έχει υποβαθμισμένη μερική κατοχύρωση. Και εξηγεί γιατί μερική, γιατί επιτρέπει ουσιαστικά και στους Καναδούς να παράγουν φέτα, γράφοντας δίπλα made in, φέτα made in Canada, ή στους νέους παραγωγούς να γράφουν τύπου Καναδά. Τύπου φέτας, τα προϊόντα της φέτας που παράγονται από νέους παραγωγούς. Απλώς αυτό που θα ήθελα να τονίσω, χωρίς να μπω περισσότερο στο θέμα αυτό, είναι ότι θα πρέπει να δούμε, είναι μια ευκαιρία να δούμε και πώς πρέπει να θωρακίσουμε και εμείς, πέρα από την παρέμβασή μας σαν κίνημα θεσσαλικό, πανελλαδικό,
με την πρωτοβουλία πανευρωπαϊκό, παγκόσμιο κίνημα, θα πρέπει να δούμε πώς πρέπει να θωρακίσουμε και εμείς ως κοινωνία τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης. Είναι κρίμα ότι είμαστε πολύ πίσω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δηλαδή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει το 90% σε πολλά προϊόντα περνάνε μέσα από ομάδες συνεταιρισίες, ομάδες παραγωγών, η διακίνηση των προϊόντων ονομασίας προέλευσης. Μέσο όρο έχουν 60% σε όλα τα αγροτικά προϊόντα. Στα ονομασίες προέλευσης είναι πολύ περισσότερο, 80-90%. Στη χώρα μας είναι κάτω από 10%, φτάνει στο 5% στα προϊόντα ονομασίας προέλευσης ο βαθμός της συνεταιριστικής οργάνωσης. Άρα δεν θωρακίζουμε ουσιαστικά τα προϊόντα μας. Για δε τις επαγγελματικές οργανώσεις, δηλαδή συνεργασία των τοπικών μεταποιητών, παραγωγών και εξαγωγέων, εμείς είμαστε σε μηδενική ουσιαστικά κατάσταση σήμερα. Ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, δηλαδή έχει ένα βαθμό σημαντικό οργάνωσης. Να σας αναφέρω για παράδειγμα ότι επειδή ακριβώς έχουν και αυτόν ακριβώς τον βαθμό οργάνωσης, έχουν καταφέρει να υπερασπίσουν και τα προϊόντα τους. Διότι όταν κάθονται στις διεθνείς συμφωνίες, οι δικοί μας υπουργοί ή οι υπουργοί των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κάθονται απλώς οι υπουργοί, κάθονται δίπλα και οι διεπαγγελματικές οργανώσεις, τα δίκτυα των συντελεστικών ομάδων παραγωγών και ελέγχουν ακριβώς την πολιτική εξουσία για την πρόθεση που έχουν να υπερασπίσουν ή όχι τα προϊόντα. Είναι κρίμα εμείς να μην έχουμε, για παράδειγμα, όπως έχει το σκάνι τη διεπαγγελματική στην Ελιά και η Σεβίλη αντίστοιχα στην Ελιά. Όπως έχει η Παρμεζάνα η αντίστοιχη επαγγελματική στην Ιταλία, το Ροκφόρ στη Γαλλία, εμείς τώρα ξεκινήσαμε να δημιουργούμε, μόλις το 2016 προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις πρώτες επαγγελματικές οργανώσεις και τις πρώτες ομάδες παραγωγών, οι οποίες θα πρέπει να παίξουν το ρόλο αυτό ακριβώς της θωράκισης, οι οποίες θα έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Γιώργο, συγγνώμη, θα διακόψω. Όταν λες εμείς, εννοείς με πρωτοβουλία, ας πούμε, του κράτους, του δημοσίου ή των παραγωγών και από των... κοινωνία, από τα κάτω προς τα πάνω. Το υπόδειγμα είναι ότι δεν θέλουμε πιο πολύ αγορά, ούτε πιο πολύ κράτος. Θέλουμε πιο ισχυρή κοινωνία. Ωραία. Αυτό είναι η απάντησή μας απέναντι σε αυτό που εξελίσσεται σήμερα, το υπόδειγμα του νεοφιλελευθερισμού που θέλει πιο ισχυρό κράτος, πιο ισχυρή αγορά. Και ένα κράτος υποταγμένο ουσιαστικά στην αγορά αυτή. Εμείς θέλουμε πιο ισχυρή κοινωνία. Θέλουμε κινήσεις πολιτών από τα κάτω ουσιαστικά να προσπαθήσουμε να συναντηθούμε σαν κίνημα με τους παραγωγικούς φορείς. Εκείνο είναι το πρόβλημά μας. Πρέπει να το εντοπίσουμε ότι εμείς ως κίνημα φορέων που συμμετείχαμε, δεν είμαστε χθεσινοί όλοι μας εδώ, έχουμε συμμετάσχει πολλοί από εμάς στο κοινωνικό φόρουμ παλιότερα, στα κινήματα για την κατοχύρωση των προϊόντων και τη φέτα και στα ενάντια στα μεταλλαγμένα και είχαμε τις διεθνήσεις που είχαμε. Είναι σημαντικό τώρα να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ομάδες παραγωγών, να δημιουργήσουμε διεπαγγελματικές οργανώσεις. Είναι κρίμα, παράδειγμα, που ανέφερα πριν, έχει να γνωριστεί, για παράδειγμα, σας λέω ένα παράδειγμα, στα χαρτιά η ελιά Καλαμάτας, η οποία ως προϊόν προστατεύει 200 τόνους προϊόντος από τους 50.000 τόνους που γίνεται εξαγωγή σήμερα από τη χώρα μας. Οι άλλοι, δηλαδή 48.800 τόνοι, είναι ακάλυπτοι. Δηλαδή, ναι. Ενάντια στις διεθνείς συμφωνίες, στις αρνητικές πλευρές αυτές που έχουν, αλλά πρέπει και εμείς να θωρακίσουμε εσωτερικά μέσα στη χώρα μας, ακριβώς με θεσμούς, τη δυνατότητα οι ομάδες παραγωγών και οι διεπαγγελματικές οργανώσεις και τα δίκτυα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η πόλη καινοτομίας που πρέπει να υπάρχουν και να συνδεθούν με την τοπική παραγωγή και την τοπική κοινωνία, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Και φυσικά στην κατεύθυνση αυτή εγκαλούμε τον Υπουργό, τον Επίτροπο, τον Χόγκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίος έκανε τις διακρίσεις αυτές σε βάρος των ελληνικών ΠΟ προϊόντων και ειδικά στα ελληνικά τεριά, είναι τα μόνα που δεν κατοχύρωσε, βέβαια με την ανοχή και των Ελλήνων Υπουργών Ανάπτυξης από το 2009 έως σήμερα, έτσι, οι οποίοι ανέχθηκαν αυτούς τους απαράδεκτους συμβασμούς που έγιναν στα προϊόντα αυτά. Θέλουμε μια κοινωνία που να συμμετέχει περισσότερο. Για τα μεταλλαγμένα, να πούμε δύο πράγματα. Δεν θα πω περισσότερα μεγαλύτερη ανάλυση πέρα από το ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχουν επιπτώσεις και στη βιοποικιλότητα που ουσιαστικά θα την περιορίζουν και θα έχουν επιπτώσεις και στη δημόσια υγεία η πρόοδηση των μεταλλαγμένων που γίνεται εκ μέρους των Καναδών και των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι είναι και οι πρώτες παραγωγές χώρες μεταλλαγμένων και διακινητές σε όλο τον κόσμο μαζί με την Αργεντινή και τη Βραζιλία.
Έτσι, μέσα στη συμφωνία θα διαβάσουμε πάρα πολύ καλά, επειδή ακριβώς δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν όπως θα ήθελαν, εκεί που καταλήξαν είναι ότι θα λυθούν τα ζητήματα των μεταλλαγμένων μέσα από τη λεγόμενη ρυθμιστική συνεργασία. Αυτά που ανέφερε πριν η Δώρα και είπε ακριβώς τους θεσμούς αυτού, το θεσμό αυτό που δημιουργούν, ώστε μέσα από εκεί να οι δύο κανονιστικές ρυθμίσεις αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των και των Καναδών να συγκλίνουν σε μια κοινή κατεύθυνση. Έχουμε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις όμως και στα μεταλλαγμένα και συνολικά σε ό,τι αφορά την υγιεινή των τροφίμων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σε σύγκριση με τον Καναδά και τις ΗΠΑ, γιατί πρέπει να πούμε και για την TTIP, αυστηρότερο περιοριστικό κανονιστικό πλαίσιο στην εμπορία και καλλιέργεια μεταλλαγμένων, δεν αποδέχεται τη χρήση αυξητικών ορμονών και αντιβιωτικών στη ζωική παραγωγή και τη χλωρίωση των σφάγιων, έχει περιοριστικό πλαίσιο στα χημικά πρόσθετα τροφίμων και στα φυτοοικονομικά μέτρα και η τελική συμφωνία θα κριθεί μέσα από τη διαβούλευση που θα γίνει στη ρυθμιστική συνεργασία. Αυτό πρέπει να πούμε όμως τι πραγματικά σημαίνει. Η αρχή της προφύλαξης, μια αρχή που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που ξεκινάει από τον δικό μας υποκράτη, από την αρχαία Ελλάδα, έχει περάσει τον διαφωτισμό και στη Γαλλική Επανάσταση, στόλα τα νομοθετικά κείμενα και έφτασε. Ήταν μέρος και του κειμένου του 1883 στην πρώτη διεθνή συνάντηση που έγινε για τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης και για τα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας στο Παρίσι, 1883, διεθνή συνάντηση. Πέρασε μέσα στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι μέρος και της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 1992 και της συμφωνίας της Λισαβόνας, το άρθρο 157, όπου έχει την αρχή της προφύλαξης. Άρα καταργούν ουσιαστικά, επιχειρούν να καταργήσουν μέσα από τη ΣΕΤΑ και την συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και φοβούνται ότι αν πάει η Βαλωνία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα πει πολύ απλά: δεν γίνεται να καταργήσουμε την αρχή της προφύλαξης, αφού είναι μέρος της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό εμείς, σαν κίνημα, να αναδείξουμε τα θετικά στοιχεία όλου του θεσμικού οικοδομήματος που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που κατακτήθηκε από τους λαούς μέσα από μια πορεία αγώνων των εργαζομένων, των πολιτών μέσα στην Ευρώπη. Και τελειώνοντας, αυτό που θέλω να πω ως τελευταίο σημείο είναι ότι είναι σημαντικό να προχωρήσουμε στην αποκέντρωση των πολιτικών και τοπικοποίηση των πολιτικών που γίνονται στο αγροτικό τομέα και στα τρόφιμα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, για παράδειγμα, ότι θα πρέπει μια σειρά από πολιτικές οι οποίες γίνονται κυρίως σήμερα σε επίπεδο βρεξιλών και σε ένα διαχειριστικό επίπεδο, σε επίπεδο χώρας, να περάσουν στις τοπικές κοινωνίες και στους τοπικούς θεσμούς. Δηλαδή να περάσουν στις περιφέρειες, να περάσουν στις τοπικές ομάδες παραγωγών, στις διαπαγγελματικές οργανώσεις, στους πόλους κοινοτομίας που σας ανέφερα πριν. Έτσι μπορούν να ειδωθούν μια σειρά πράγματα. Για παράδειγμα, η πρόθεση βιολογικής γεωργίας, της οικοτεχνίας, η πρόθεση τοπικών αγορών, η υποκατάσταση της μεταλλαγμένης σόγιας από τα τοπικά ψυχανθή. Αυτά όλα μπορούν να γίνουν μόνο μέσα από πολιτικές που μπορούν να είναι στο κατώτερο επίπεδο του πολίτη. Πρέπει να διευκολύνουμε δηλαδή την άσκηση πολιτικής σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας, σε επίπεδο Δήμου, σε επίπεδο περιφέρειας, σε επίπεδο ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής και σε επίπεδο οι εθνικές πολιτικές να διευκολύνουν αυτή την άσκηση των πολιτικών, να συνδεθούν με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και φυσικά να υπερασπίσουμε το δικό μας πρότυπο υπεράσπισης του αγροτοδιατροφικού τομέα μαζί με τις κατακτήσεις που έχει σήμερα σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών και πολιτών. Σας ευχαριστώ.